Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο του Jurassic World Evolution. Ξεκινάμε το επεισόδιο βγάζοντας ένα μικρό δηλοφοσαυράκι έτσι για να ξεκινήσει θετικά το επεισόδιο. Και είμαστε στο νησί μας το συγκεκριμένο, έχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, το νησί αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν 4 αστέρια. Θέλουμε να πάει 5 αστέρια για να ξεκλειδώσουμε μια ακόμα ομάδα εξκαφέων, ίσως. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ, πάντως πρέπει να έχουμε λίγο περισσότερους δεινόσαυρους και να έχουμε περισσότερο κόσμο στο πάρκο μας. Μόνο αυτά μας λείπουν και για να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο πάρκο μας χρειαζόμαστε περισσότερα ξενοδοχεία. Ξεκινάω τσακ τσακ μπαμ, να βάλω ένα ξενοδοχείο που έκανα μια πρόωρη μελέτη και είπα θα βάλω το ξενοδοχείο εδώ πέρα. Για ποιο λόγο? Έτσι, θα το βάλω εδώ πέρα. Βάλουμε και ένα δρομάκο να έρχεται, όχι αυτόν, να ταιριάζει με τον προηγούμενο. Θα βάλουμε τον δρόμο να έρχεται εδώ πέρα. Και λέει δεν έχει power. Δεν έχει power γιατί δεν έχει χτιστεί ακόμα ή θα χτιστεί. Γιατί βλέπω μια χαρά έχει εδώ πέρα power station. Νεκρός δεινόσαυρος. Δηλοφόσαυρος. Οκ. Γενικά πεθαίνουν ένα-ένα σε δηλοφόσαυροι. Οπότε ας πάμε να τους μεταφέρουμε φτιάχνοντας καινούριους για να μην μείνουμε χωρίς δηλοφόσαυρους στο τέλος. Τους αντικαταστώ. Και μετά έχουμε στους Raptors. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, βλέπετε έχουμε βάλει τα χοντρά κάγκελα. Πάλι σπάνε τα χοντρά κάγκελα. Δεν είναι τόσο. Γαμάτα ξέρω εγώ. Ας αντικαταστήσουμε και κάποια λεπτά με εδώ πέρα πάλι να γίνουν χοντρά. Δεν τα σπάνε τόσο εύκολα στο τα λεπτά, όμως παρόλα αυτά ακόμα σπάνε. Πολλοί μου λέτε να φτιάξω και δεύτερους φράκτες. Είναι τέρμα άσχημα να φτιάξω δύο φράκτες. Δεν θέλω να το κάνω, προτιμώ να βγαίνουν έξω δεινόσαυροι παρά να φτιάξω δεύτερο φράκτη. Σας το λέω από τώρα. Δεν μου φαίνεται ωραίο, δεν μου αρέσει. Ένας δεινόσαυρος έχει μείνει να ξεκλειδώσουμε, τον Τσαγκιγκόσαυρο, ο οποίος είναι δεινόσαυρος της Κίνας, τέλος πάντων. Είναι ο μόνος από αυτό το νησί που δεν έχουμε ξεκλειδώσει. Όλους τους άλλους έχουμε ξεκλειδώσει προς το παρόν. Ελπίζω σύντομα να καταφέρω να φτάσουμε και στον Τσαγκιγκόσαυρο, να πάμε 5 αστέρια και να αλλάξουμε νησί. Φτιάχτηκε το ξενοδοχείο και κατευθείαν ανέβηκε και το capacity. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε περισσότερο κόσμο που μπορεί να έρθει πλέον. Και το μόνο που μας λείπει όντως είναι οι 4 δεινόσαυροι. Οι περισσότεροι δεινόσαυροι. Δεν ξέρω, για να φέρουμε περισσότερους δεινόσαυρους, σκέφτομαι να φτιάξω εδώ πέρα ένα κλουβί ακόμα. Λοιπόν, έφτιαξα αυτό το κλουβί εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι καλό. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό είχα στο νου μου. Λοιπόν, το Creation Lab θα το βάλουμε εδώ. Ξεκινάμε εδώ στη γωνία, το Creation Lab. Θέλουμε να φτιάξουμε και αυτό που βλέπει ο κόσμος από τα πλάγια, το Viewing Gallery. Το οποίο μάλλον θα μπει εδώ πέρα για να βλέπει όσο καλύτερα γίνεται το περισσότερο σημείο. Εδώ είναι τέλεια. Και μια πόρτα. Μια πόρτα χρειαζόμαστε ακόμα. Μια πόρτα εδώ πάνω. Εδώ δίπλα, εδώ πίσω. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι δεινόσαυρο θα βγάλουμε. Το βρήκα. Dracorex θα βάλουμε, παιδιά. Θα βάλουμε στο καινούριο μέρος Dracorex. Αυτό μας λείπει. Αυτό χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε καθόλου Dracorex σε αυτό το νησί. Έχουμε δηλοφόσαυρους, Raptors, κρυκτόσαυρους και ανκυλόσαυρους. Και εδώ πέρα έχουμε οτιδήποτε άλλο, Triceratops, στυρακόσαυρο, τέτοια πράγματα. Και τώρα μας ζητάει μια αποστολή από εδώ να χτίσουμε ένα cloth shop. Να ψωνίζει ο κόσμος. Εννοείται πως θέλουμε να ψωνίζει ο κόσμος. Οπότε πάμε να ψάξουμε τα cloth shop. Είναι εδώ πέρα. Να το βάλουμε εδώ δίπλα. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Και να το ενώσουμε και με δρόμο. Και μετά όταν έρθουν μέσα, βασικά να βάλουμε από τώρα τη λίμνη. Πού θα είναι η λίμνη των Dracorex? Ας πούμε θα είναι εδώ πέρα θα είναι η λίμνη τους. Νομίζω καλά είναι εδώ. Θα βάλουμε σε όλο το υπόλοιπο κλουβί να υπάρχει αυτή εδώ η περίεργη βλάστηση. Τέλεια, και νομίζω πως είναι έτοιμα τα Dracorex. Καλώς ήρθατε, Dracorex. Είναι τα δεινόσαυρα, αν θυμάστε, αυτοί με τα κεφάλια του Δράκου. Νομίζω όλοι τα θυμάστε από το προηγούμενο. Χτίστο το λέει. Α, κάναμε αυτό με το. Που μας ζητάει αυτός ο τύπος. Ένας νεκρός δεινόσαυρος βγήκε να μας χαλάσει του Dracorex την έξοδο. Έλα, βγάλει τη μικρή κραυγούλα σου. Ωραία. Μας τρόμαξες. Ωραία, κάνε τη δουλειά σου. Release, να βγάλουμε και άλλον έναν Dracorex. Incubate. Τέλεια, έγινε το cloth shop. Δεν έχουμε πάει ακόμα 4 αστέρια γιατί είμαστε. Έχει σταματήσει στο 1,5 λεπτό. Έχουν έρθει όμως κάποια πολυθώματα και αυτό βοηθάει. Είναι
Τσανκινγκόσαυρος, όπως λέγεται, Χαγιανγκόσαυρος και πουλάμε αυτό. Κάνω αυτό το πράγμα, το κάνω συνέχεια σε λούπε, το ξανακάνω και το ξανακάνω. Πάμε πάλι εδώ πέρα. Για να δούμε τώρα το Dracorex. Βγάλαμε κάποια Dracorex, τα οποία δεν ξέρω που είναι, νάτα. Τους λείπει Forest και Social. Ωραία, χρειάζονται και άλλα Dracorex. Πάρτε κι άλλο ένα. Incubate. Χρειαζόμαστε και το Forest. Ready for release, ναι, μπορείς να βγεις. Αλλά και να τα ταΐσουμε. Και αυτό χρειάζεται όντως ηλεκτρισμό. Νομίζω ο ηλεκτρισμός απλά δεν φτάνει. Μικρούλι τρακοροξάκι, πάρε φαγητούλι εδώ πέρα. Μπροστά στον κόσμο να τρώτε. Και θέλετε και δάσος, αν θυμάμαι καλά. Λίγο δασάκι. Το δάσος θα το φτιάξουμε εδώ στο βάθος. Μήπως παραέβαλα. Θα το τσεκάρουμε. Είναι έτοιμο και το τελευταίο Dracorex. Ας ελπίσουμε να μην έχει θέματα γενικότερα. Για να δούμε τα Dracorex. Εδώ πέρα τρέχουν ανέμελα. Έχουν Forest, έχουν Grassland, Population και Social. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο νομίζω. Μπορούμε να έχουμε αρκετά Dracorex. Οπότε θα βάλω να γίνεται και άλλο ένα. Να το γεμίσουμε το κλουβί όσο γίνεται. Νεκρός δεινόσαυρος. Α, είναι ένας δελοφόσαυρος που πέθανε και τον έστειλα με το ελικόπτερο να φύγει. Κάναμε την αποστολή που λέει να έχει 4 αστέρια για μερικά λεπτά το παιχνίδι. Οπότε κομπλέ με αυτή την αποστολή. Έμεινε μία ακόμα αποστολή που μου λέει να βγάλω φωτογραφία που να αξίζει 5.000. Οπότε παίρνουμε κάποιους Ranger και πάμε κατευθείαν για φωτογραφία. Drive. Ωραία. Σε ποιους να πάμε? Πάμε στους φυτοφάγους. Ου, κάποιος πάτησα, συγγνώμη. Μην αγχώνεστε, όλα θα πάνε καλά. Ωραία, έρχομαι εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο καλύτερα. Είναι το καλύτερο από όλα νομίζω. Και θα βγάλουμε φωτογραφία εδώ όλους μαζί, αυτός θα το πίνει νερό. Πολύ δεινόσαυροι μέσα εδώ, ελπίζω να κάνουν 5.000. 17.000 κάνουν. Πήρα 3 κορυθόσαυρους, ένα τρικέρατος, ένα στυρακόσαυρο. Και ο καθένας έκανε τα δικά του, οπότε τα καταφέραμε. Πήραμε αυτό που χρειάστηκε. Και έχουμε έναν έτοιμο δηλοφόσαυρο και έναν ο οποίος φέιλαρε. Να βάλουμε ένα καινούργιο να γίνεται. Γενικά κάνω πολλούς δηλοφόσαυρους. Γιατί χρειάζονται παρέα δηλοφόσαυροι. Χωράμε κι άλλους. Οπότε θα τους κάνουμε όλους. Ταυτόχρονα, εγώ με αυτό προσπαθώ να αυξήσω το πόσο δεινόσαυρο είναι εδώ πέρα. 29. Να γίνει πράσινο κι αυτό. Και να πάμε 5 αστέρια. Έχουμε και 2 καινούργιους Raptors. Θα τους βγάλουμε κι αυτούς να βγουν έξω στην κοινωνία. Γιατί χρειάζονται οι Raptors παρέα εδώ πέρα. Βλέπετε το social έχει πέσει πάρα πολύ. Και ξεκλειδώσαμε τον Τσανκιγκόσαυρο, ο οποίος δεν ξέρω σε ποιο κλουβί να τον βγάλω τώρα. Τα Dracorex εδώ, κοιτάξτε τι έχουν κάνει. Μιλάνε μεταξύ τους όλα μαζί. Γαμάτο. Παιδιά, τα Dracorex επικοινωνούν εδώ πέρα, βλέπετε. Πολύ ωραίο το σημείο εδώ του κλουβιού. Βλέπετε και κοιτάει και ο κόσμος από εκεί πέρα. Από social πάνε κομπλέ. Population χωράνε μερικούς ακόμα δεινόσαυρους. Οπότε ίσως να βγάλω λίγους τσαγκιγκόσαυρους εδώ πέρα. Λίγους. Θα βγάλουμε, ξέρω εγώ, ένα και ένα ακόμα δύο. Και το δεύτερο θα τον βγάλω μόνο εάν δω ότι χωράει να βγάλουμε κι άλλον. Να μην είναι μόνο Dracorex στο κλουβί, να βάλουμε και κάποιους τσαγκιγκόσαυρους. Να δούμε πώς είναι. Είναι ο μόνος δεινόσαυρος που δεν έχουμε δει πώς είναι. Νομίζω ήρθε η ώρα να βγάλουμε τον τσαγκιγκόσαυρο για πρώτη φορά. Πάμε να δούμε πώς είναι. Φαίνεται να ανοίγουν δύο πόρτες. Είναι αρκετά μεγάλος και μοιάζει με στεγόσαυρο. Πρέπει να είναι από την ίδια οικογένεια. Είναι λίγο πιο χοντρούλης. Κοίτα να δεις φάτσα. Πολύ ωραίος. Πω. Πω. Ωραία. Social λέει. Χρειάζεται οπωσδήποτε κι άλλο. Δεν μπορεί μόνος του. Φοβάται. Σε λίγο θα έρθει και ο δικός σου, φίλε μου. Έτοιμος και ο δεύτερος που το βγάζουμε κατευθείαν. Τώρα θα δούμε και τα Dracorex αν έχουν κάποιο πρόβλημα με αυτούς τους δύο τσαγκιγκόσαυρους εδώ μέσα. Θεωρώ ότι δεν θα έχουν πάντως. Βλέπετε, έχουν και στα πλάγια καρφιά. Ένα από εδώ και ένα από την άλλη. Πέρα από αυτά εδώ πέρα, τα κεντρικά. Πάμε λίγο να δούμε τι έχουν να πούν τα Dracorex και όλο αυτό. Population είναι κομπλέ. Όσον αφορά το Forest και αυτά, ο τσαγκιγκόσαυρος πάει καλά. Έχουν αρκετό Forest όσο χρειάζονται. Και πλέον μπορεί να ανέβει και το comfort, επειδή το social είναι ίσα ίσα. Νομίζω άλλο ένα μπορούμε να το βγάλουμε άνετα, ανετότατα. Οπότε incubate, κατευθείαν. Εδώ βλέπουμε πως πίνουν νερό οι Dracorex όλοι μαζί.
Πολύ ωραίο τοπίο γενικότερα, το έτσι πως είναι ο κόσμος μακριά που μπαίνει μέσα. Κρυφτό σταυρί τρώνε, πίνουν νερό τα Dragorex και βρέχονται γενικότερα. Το ξενοδοχείο είναι εδώ πέρα με θέα το, τα κλουβιά. Εδώ ας πούμε ήταν το μπαλκόνι σου, θα είχες θέα τους δεινόσαυρους. Και απ' την άλλη είναι και το τρένο που περνάει εδώ πάνω. Γενικότερα είναι πανέμορφο το πάρκο. Κάνουμε release άλλο έναν τσαγκιγκόσαυρο. Νομίζω ίσως να είναι και ο τελευταίος που μπορώ να βγάλω χωρίς να γίνει χαμός, ξέρω εγώ, και να αρχίσουν να τσακώνονται όλοι τους. Έρχεται πρόβλημα καταιγίδας, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τρέξτε όλοι μέσα, θα έχουμε καταιγίδα και θα χαλάσουν τα πάντα πλέον. Και ίσως και οι Raptors να αρχίσουν να τρέχουν. Αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να γίνεται. Γιατί οι Raptors συνήθως όταν βρέχει έχουν κάποια προβληματάκια. Το έχω ανεβάσει το grassland που χρειάζεται. Έχω βγάλει αρκετό, πρέπει να βγάλω και άλλο forest. Ας βγάλω και άλλο forest. Εφόσον δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Για να καταφέρει να ανέβει κι άλλο. Το social είναι αρκετά μεγάλο. Ήδη όμως, επειδή βλέπετε το comfort πέφτει γρήγορα, οπότε ίσως οι Raptors είναι σχεδιασμένοι ίσως όταν βρέχει να σου πρίζουν, ρε παιδί μου, τα νεύρα σου. Ενώ όλοι οι άλλοι δεινόσαυροι έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο comfort. Νότομαι και τα Dracorex. Ου, ναι. Οι Raptors είναι πάρα πολύ θυμωμένα πλάσματα. Ήδη φτάσαν στο όριό τους. Οπότε οι Raptors είναι κλασικό παράδειγμα. Το σπάσαν το φράχτη. Ορίστε, βγήκαν έξω. Όλοι. Αμάν. Ήρθε η ώρα. Έχουμε και τον κρυκτόσαυρο, τον οποίο τον ρίχνουμε αυτή τη στιγμή στους Raptors, στους δηλοφόσαυρους, και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Πάμε λίγο να κυνηγήσουμε τους Raptors, οι οποίοι είναι εδώ πέρα. Κάποιον έφαγαν. Μα γιατί, αφού τους έχω βάλει όλους να πάνε στα shelters. Μη μου χαλάτε το rating τώρα που πηγαίναμε μια χαρά. Πάμε, 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 κατεβείτε πιο χαμηλά. Αστοχώ. Το πέτυχα. Και αυτόν εδώ πρέπει να πετύχω κάποια στιγμή. Αρχίζουν και τρέχουν μακριά. Μη. Θα βουτήξει εδώ, πάει και αυτή. Όταν βρέχει είναι σίγουρο ότι οι Raptors θα φύγουν. Δεν φταίει ούτε το δάσος ούτε τίποτα. Απλά είναι. Πάμε πιο εδώ. Τον πέτυχα, ωραία. Άλλος ένας. Τρώει εκεί πέρα. Τον πέτυχα κι αυτόν. Έμεινε άλλος. Νομίζω προς τα δω έχει άλλον. Έχω ανοίξει όλα τα shelters. Γιατί δεν τρέχετε να σωθείτε, δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Κάποιος είναι εδώ πέρα και κυνηγάει κόσμο. Βλέπετε πως τρέχουν όλοι. Πρέπει να πάω πιο κοντά. Όπου, κοιτάξτε πως τρέχουν όλοι. Καταστροφή έχει φέρει εδώ ο Raptor. Πάει κι αυτός. Μου χαλάτε την προσπάθεια που έκανα με τα αστέρια. Ήμουνα κοντά στο τέταρτο αστέρι και αυτή τη στιγμή φτάσαμε στα 2,5. Άσε μας κι εσύ, ρε φίλε μου. Εδώ, 5 τέτοια. Σκοτώθηκαν 100 άτομα. Καταστροφικά, λέει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βροχή και άνθρωποι που δεν μπήκατε στα shelters. Δεν ξέρω, θα χωράτε όλοι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πρέπει τώρα να ξανανεύουν τα αστεράκια μου. Dinosaur threat. Εδώ έχουμε ένα κρυντόσαυρο, τον οποίο τον κυνηγάνε όλοι οι δηλοφόσαυροι. Α, όχι, έχει ανθρώπους μέσα εδώ. Πώς βρέθηκαν άνθρωποι εδώ πέρα, δεν κατάλαβα τώρα. Δεν ξέρω πώς μπήκαν κόσμος εδώ πέρα, παιδιά. Υπάρχει θέμα. Περνάνε τους φράχτες μόνοι τους. Αυτό εδώ δεν τον πειράζουν εδώ μεταξύ. Το κρυκτόσαυρο. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον υπνοτίσουμε. Για να μετακινήσουμε στο σωστό σημείο. Ένας κρυκτόσαυρος ακόμα πρέπει να βγει, γιατί πέθανε και ο δεύτερος. Οπότε κάνουμε το incubate. Να βάλουμε ένα από τις ranger team να κλείσουν την τρύπα στους Raptors, που είναι εδώ πίσω. Από εδώ το σκάσανε αυτή τη φορά και ταΐσουν και τους Raptors. Και πρέπει να βάλουμε τους μεταφορείς μας να ξαναβάλουμε μέσα τους Raptors εκεί που πρέπει. Πάντως με αυτό το ανακάλυψα ότι οι δηλοφόσαυροι δεν επιτίθενται ποτέ στον κρυκτόσαυρο. Δεν νομίζω να
Δεν του επιτέθηκαν ποτέ, δεν τον κυνηγάνε καν και αυτός εδώ άνετα έτρωγε. Οπότε ίσως... Του φωνάζουνε. Δεν νομίζω, ήρθαν να τον πάρει το φορτηγό. Ίσως να μπορούν να ζήσουν με δειλοφόσαυρους οι κρυντόσαυροι χωρίς να γίνεται τίποτα. Δηλαδή ίσως στα δύο αυτά τα κλουβιά να μπορούσαμε να τα ενώσουμε. Τώρα αυτός εδώ πέθανε τώρα, είναι καινούργιο αυτό. Πόσοι θα πεθάνουν, όλα μαζί πεθάνουν ρε παιδιά, τώρα τελευταία. Ανκυλόσαυρο, θέλουμε καινούργιο. Δεν χωράει, έχουν πεθάνει όλα ταυτόχρονα. Είμαστε πάρα μα πάρα πολύ κοντά στο πέμπτο αστέρι ρε παιδιά, έχει μείνει ίσα ίσα εδώ πέρα. Οκ, capacity λέει, μήπως χρειαζόμαστε ένα εξτρά ξενοδοχείο. Δεν ξέρω τι μας λείπει αυτή τη στιγμή για να κάνουμε το super πάρκο. Ξενοδοχείο έχουμε εδώ. Μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα κάπου εδώ πέρα. Να κάνουμε ένα ξενοδοχείο εδώ μέσα στο καινούριο χώρο. Μέσα από αυτό το στενό θα περνάει. Θα βάλουμε ένα δρόμο να περνάει ας πούμε από εδώ. Κάπως έτσι και θα το ενώσουμε με τον δρόμο εδώ πέρα. Θα είμαστε έτοιμοι πιστεύω. Μόλις πάμε 5 αστέρια. Έχουμε 3 λεπτά για να κάνουμε. Σε 3 λεπτά συνεχόμενα να έχουμε 5 αστέρια. Και ταυτόχρονα να ξεκλειδώσουμε αυτό που χρειάζεται. Αυτό το μικρό τριχάκι έχει μείνει μόνο. Αυτό το μικρό τριχάκι. Χρειαζόμαστε ίσα ίσα. Ok, welfare να λέει. Δεν ξέρω τι μας χαλάει εδώ πέρα. Έχουμε welfare penalty. Για κάποιο δεινόσαυρο μάλλον που κάτι του κάναμε πρόσφατα. Τον υπνοτίσαμε νομίζω ίσως. Θα το μετακινήσουμε εδώ πέρα και ίσως να φύγει το πέναλτι. Και νομίζω θα είμαστε μια χαρά. Αν δεν γίνει κάποια καταστροφή ξαφνική. Ελπίζω δηλαδή. Από capacity στον κόσμο είμαστε σχεδόν 5 αστέρια. Και στους δεινόσαυρους είμαστε έτσι. Πολύ λίγο έμεινε. Ελπίζω να μην χαλάσει κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Είναι σχεδόν όλα κίτρινα. Μας λείπει από αυτό. Αυτή εδώ η γωνίτσα πρέπει να ανεβεί στο facility. Οπότε πιστεύω όταν φτιαχτεί αυτό θα είναι όλα καλά. Ωραία, και το transport rating υπάρχει ένα θεματάκι. Έπρεπε να το είχαμε ανεβάσει το transport rating. Τέλος πάντων. Θα μπορούσα να φτιάξω ένα σταθμό τρένου εδώ πέρα βέβαια. Να κατεδαφίσουμε... εδώ πέρα. Και θα ξανακάνουμε τη γραμμή να έρχεται ως εδώ. Μισό λεπτάκι γιατί δεν ξέρω πιάνει αυτό. Καλό είναι να έρχεται μέχρι εδώ πέρα. Και δεν ξέρω αυτό πώς θα ενωθεί τώρα... Νομίζω ότι μπορούμε και έτσι χωρίς να το ενώσουμε. Δηλαδή, αν σβήσουμε αυτά, θα πηγαίνει απλά σε λούπα, όπως λέγεται. Μισό λεπτό να δούμε. Αν τον χτιστεί, path not connected, ναι, πρέπει να φτιάξουμε ένα δρόμο. Εντάξει, ο δρόμος θα πηγαίνει έτσι. Και τι λέει εδώ πέρα, είναι λειτουργικό. Path connection, yes, λέει. Ωραία. Έχουμε φτιάξει ένα καλύτερο σύστημα. Μπορεί να λειτουργήσει και έτσι, ας μην κλείσει ο κύκλος. Θα πηγαίνει έτσι γύρω-γύρω. Και ίσως έτσι να ανεβάσουμε το πώς transport rating έχουμε. Από το 25 μήπως γίνει παραπάνω. Πρέπει κάπως να ξεκλειδώσουμε το τελευταίο μισό αστεράκι ρε παιδιά. Αυτό το αστεράκι μας καταστρέφει, πρέπει να ξεκλειδώσουμε το τελευταίο πάρτι εδώ πέρα. Το παιχνίδι μας λέει ότι θα μας δώσει έναν άρρωστο διπλόδοκο σε 40 δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω πού θα έρθει αυτός ο διπλόδοκος. Και αν θα είναι σε αυτό το νησί. Όμως θα το δούμε αυτό. Εγώ είμαι ακόμα στην προσπάθεια του να μεγαλώσω όσο γίνεται το πόσο καλά περνάει ο κόσμος στο πάρκο μου. Για να πάμε 5 αστέρια. Λίγο έχει μείνει. Είσαι έτοιμος λέει να το δώσουν αυτό το δεινόσαυρο. Είμαι έτοιμος. Ναι, φέρτε μου. Πού θα προσγειωθεί με ρωτάει. Ας τον προσγειώσουμε εδώ. Μαζί με τους υπόλοιπους. Ωραία, και θα φέρει υποτίθεται αρρώστια. Ο δεινόσαυρος, οκ. Okay. Ας μεταφέρουμε τώρα αυτό που κοιμάται στο άλλο κλουβί, γιατί είναι ανκυλόσαυρος. Και φέρνουμε το διπλόδοκο. Παιδιά, δεν έχουμε ξαναδεί διπλόδοκο. Είναι αρκετά μεγάλος. Είναι αυτό σαν το βροντόσαυρο, απλά είναι λίγο μικρότερος. Φαγητό και νερό χρειάζεται, λέει. Οκ, okay, νομίζω και φαγητό, επειδή είναι ψηλός, θα χρειαστεί το ψηλό δέντρο. Την ψηλή ταΐστρα. Την οποία θα τη βάλουμε... εδώ πέρα, μαζί με τα υπόλοιπα δέντρα. Το φέρανε. Και θα πάρω ένα ranger για να πάμε να τον γιατρέψουμε εμείς από μόνοι μας. Α, research χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε κατευθείαν. Οκ. Πάμε στο research center. Να, εδώ βγήκε η αρρώστια που έχει. Κρυπτοσπορίδιουμ. Οκ. Σε δύο λεπτά θα είναι έτοιμο και θα φέρουμε να
γιατρέψουμε τον διπλόδοκο, ο οποίος είναι αρκετά τεράστιος και δεν ξέρω αν οι άλλοι δεινόσαυροι χάνουν comfort επειδή δεν χωράνε άλλοι εδώ πέρα. Πάντως, πρώτη φορά έχουμε δεινόσαυρο ο οποίος είναι έτσι τόσο ψηλός. Α, δεν πρέπει να υπάρχει κανένας, λέει, δεινόσαυρος μαζί. Α, δεν πρέπει να υπάρχει άλλος δεινόσαυρος με το κρυπτοσπορίδιουμ. Οπότε πρέπει γρήγορα εμείς να τον κάνουμε καλά. Και το κάναμε το level 5. Τα καταφέραμε. Ξεκλειδώσαμε, λέει, το Team Bravo. Οκ. Okay. Και πρέπει να το διατηρήσουμε, λέει, για 3 λεπτά. Οχ, αυτό είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το κάνω. Το research το έκανε το κρυπτοσπορίδιουμ. Ναι, έγινε. Μόλις τώρα. Ωραία, οπότε παίρνουμε τους Ranger. Αυτό εδώ. Και πάμε να γιατρέψουμε έναν διπλόδοκο. Εδώ πέρα μην πέσουμε στην κολόνα. Κάντε λίγο στην άκρη. Περνάω από εδώ πέρα. Ωραία. Ελπίζω να το λάβω. Όχι, να σε λάβεις κλουβί. Εδώ πέρα είναι το κανονικό κλουβί μας. Ωραία. Και... διπλόδοκε. Θα μπορούσαμε να σε πετύχουμε. Ωραία. Κάποιος σκουπανάει πόρτες. Δεν ξέρω. Πάντως χρειάζεται αρκετά βέλη. Ευτυχώς είναι τεράστιο και το πετυχαίνω από όπου ντάνε. Το πέτυχα. Όσο μακριά και αν πάει, το ξαναπέτυχα. Δεν το πέτυχα. Πάμε λίγο πιο κοντά. Μου φαίνεται ότι ακούω να βαράνε... με τις πύλες. Να βαράνε να σπάσουν τα gates. Πού είσαι ρε διπλόδο και γιατί τρέχεις? Μην με σπρώχνετε. Το πέτυχα. Λίγο ακόμα θέλει. Θέλει πολλά βελάκια ο συγκεκριμένος. Φανταστείτε πόσο θέλει για να κοιμηθεί. Οκ. Okay. Με κλωτσάνε οι ίδιοι δεινόσαυροί μου. Εγώ που τους προσέχω και τους φροντίζω. Όχι, έρχεται καταιγίδα. Θα μας χαλάσει τα 5 αστέρια. Ήδη έχουν χαλάσει βασικά. Οπότε... δεν μας πειράζει. Λογικά δεν το κάνουμε αυτό. Αφού ξεκλειδώσαμε αυτό που θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε και νησί. Έλα, γίνε καλά. Σε παρακαλώ. Mission successful. Τα καταφέραμε. Sick. Με τριακανθόσαυρους arrival imminent, λέει. Imminent. Να ανοίξουμε τα shelters. Ωραία, γιατί πρέπει να μπει ο κόσμος μέσα. Έρχεται καταιγίδα και κατευθείαν πριν έρθει καν καταιγίδα θα κοιμήσω όλους τους Raptors. Τον άλλο δεν μπορώ να τον κοιμήσω. Ένας έχει μείνει. Γενικά οι Raptors με το που έρχονται καταιγίδες πρέπει να κοιμίζονται. Πλέον έχουμε δύο μάτες που μπορούν να κάνουν απολυθώματα, να ψάχνουν. Μία θα τη στείλουμε εδώ, ας πούμε. Και η άλλη, ας πούμε, θα πάει εκεί. Δύο ομάδες κάνουν τσακ μπαμ τη δουλειά. Αυτό ήθελα να ξεκλειδώσω με τα 5 αστέρια, γι' αυτό τόση ώρα καθόμαστε και περιμένουμε. Θα έχουμε τα θεματάκια μας όμως από τώρα με τις βροχές. Ελπίζω να κοιμήσουμε γρήγορα τους Raptors και να μην δραπετεύσουν. Ωραία, έχουμε ήδη δει ένα διπλόδοκο τον οποίο τον γιατρέψαμε. Δεν ξέρω αν τον πήραν από εδώ, δεν τον βλέπω κάπου αυτή τη στιγμή. Λέτε να εξαφανίστηκε με το που τον γιατρέψαμε. Δεν ξέρω. Και θα μας φέρουν, λέει, ένα μετριακανθόσαυρο. Σε ένα λεπτό. Επίσης, έχουμε ξεκλειδώσει το επόμενο νησί. Οπότε, στο επόμενο επεισόδιο θα γιατρέψουμε τον μετριακανθόσαυρο. Θα πάμε στο επόμενο νησί. Και λογικά θα ξεκλειδώσουμε και τη Rex. Γιατί είπαν στο καινούργιο νησί ότι έχει τη Rex. Κάπου εδώ θα σας αφήσω. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.